και να έχει και σωματική δύναμη. Ήταν μια δύσκολη διαδικασία που απαιτούσε πολλά χέρια και στην οποία πρωτοστατούσαν οι άντρες. Οι γυναίκες βοηθούσαν στο μάζεμα και αποθήκευση του μαλλιού. Ο κούρος έπαιρνε πανηγυρικό χαρακτήρα. Όταν τελείωνε το κούρεμα, άρχισε το φαγοπότι με βραστή προβατίνα. Γλένταγαν και τραγουδούσαν το τραγούδι. Καμάρι έχουν τα πρόβατα και λεβεδιά τα γίδια. Καμάρι έχει και ο γαμπρός με τις πολλές κουνιάδες. Τα πανηγύρια αποτελούσαν ένα σημαντικό στοιχείο γιορτής, χαράς και διασκέδασης. Ήταν ένα απόσπαστο κομμάτι της παραδοσιακής τους κοινωνίας. Του Αγιοριού, γιορτή αναστάσιμη, τη γιόρταζαν όπως τη λαμπρή. Στις 6 Αυγούστου της Αγίας Σωτήρας γιόρταζε το εκκλησάκι στο λόφο της Κοκάλας, όπου έκαναν ένα από τα ωραιότερα πανηγύρια. Τον 15 Αύγουστο είναι η μεγαλύτερη γιορτή των Βαρτετσιωτών. Τιμούν την Παναγία τη Βαρτετσιώτα. Το καλοκαίρι το χωριό ζωηρεύει και θυμίζει τον παλιό καλό του εαυτό και τις δόξες και τα μεγαλεία τα περασμένα. Του Αγίου Μάμα 2 Σεπτεμβρίου γιόρταζαν οι τσοπάνιδες και τα ζωντανά τους. Και στις 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού ήταν και το τελευταίο πανηγύρι πριν αναχωρήσουν για τα Χυμαδιά. Από τα πολλά ήθη και έθιμα των Βαρτετσιωτών, τα πολιτιστικά στοιχεία, τις προλήψεις, τις δυσιδαιμονίες, που όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να αναφερθούν όλα στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, επέλεξα να αναφερθώ στο γάμο, το σπουδαιότερο κατά την άποψή μου κοινωνικό γεγονός. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο των συνεντεύξεων άλλωστε, ήταν οι μνήμες τους για τους ωραίους γάμους που έκαναν εκείνα τα χρόνια. Ωραία και πρωτότυπα ήθη και έθιμα, με 38 γλέντια που διαρκούσαν πολλές ημέρες. Οι γάμοι τους έδιναν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να ζήσουν έντονα τις χαρούμενες αυτές ημέρες. Οι γάμοι παλιά στο Βαλτέτσι, όπως και στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας, γίνονταν με προξενιό. Οι γονείς της ή τα αδέλφια της κοπέλας, αποφάσιζαν αν θα δέχονταν το προξενιό. Για βρήκα δίνανε συνήθως πρόβατα ή γίδια, αφού τον καιρό εκείνο ήταν όλοι τσοπάνιδες. Τύχαινε να χαλάσουν και προξενιά για 5 προβατίνες. Επίσης δίνανε χοντρά ρούχα, όπως κουβέρτες, φλοκάτες, μπαντανίες, αλλά και μπαούλα γεμάτα ασπρόρουχα. Στην βρήκα της νύφης δεν ήταν απαραίτητο το σπίτι. Η νύφη πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού, ενώ αντίθετα ήταν υποτιμητικό να πηγαίνει κάποιος στο σπίτι της νύφης, σόγαμπρος όπως τον έλεγαν. Στο Βαλτέτσι τα πρικιά τα συμφωνούσαν προφορικά. Υπήρχε εμπιστοσύνη, αφού ο λόγος τους ήταν συμβόλαιο. Συνήθως ο αραβόνας κρατούσε μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί και 2 ή 3 εβδομάδες, ώστε να ετοιμαστούν για το γάμο. Την Πέμπτη, πριν το γάμο, έστειλαν στο σπίτι της νύφης το γιούκο, δηλαδή τη στίβα με τα χοντρά υφαντά ρούχα, τραγουδώντας και χορεύοντάς τα για να είναι καλότυχα. Αυτοί που είχαν λεφτά, οι νοικοκυρέοι δηλαδή, είχαν μεγάλο γιούκο. Όσο πιο πλούσια ήταν η νύφη, τόσο πιο ψηλός ήταν και ο γιούκος. Τα σκουτιά της, όπως έλεγαν τότε τα πρικιά, τα είχε φάνει η νύφη στον αργαλιό, τα φόρτωναν σε άλογα και τα μετέφεραν στο σπίτι του γαμπρού. Το άλογο που πήγαινε μπροστά ήταν ο σιχαρικιάρης. Το στόλιζαν με μεσίνα ένα μεταξωτό μαντίλι. Ο καβαλάρης του είχε μαζί του μία τσόντρα με κρασί και κέρναγε την ώρα που έπαιρνε τα πρικιά. Τα πρικιά τα έπαιρνε το σόι και οι φίλοι του γαμπρού. Ο γαμπρός δεν πήγαινε μαζί γιατί δεν έπρεπε να δει την ύφη. Η πεθερά υποδεχόταν τα πρικιά και αν πήγαινε μαζί κανένας από το σόι της νύφης, το μουτζούρωνε. Στο σπίτι του γαμπρού τα έφτιαγαν πάλι γιούκο και δίπλα τοποθετούσαν ένα άσπρο υφαντό χειράμι, τον υφοστόλι που το στόλιζαν με λουλούδια. Την Πέμπτη επίσης ζυμώνανε την ηθική κουλούρα που την πήγαινε ο πατέρας του γαμπρού στην ύφη να την κόψουν. Το Σάββατο έρχονταν οι καλεσμένοι. Το κάλεσμα ήταν 2-3 κουφέτα που έστειλαν στις οικογένειες που επιθυμούσαν να παραβρεθούν στο γάμο. Δεν πήγαιναν δώρα όπως τώρα. Πήγαινε ο καθένας μέσα στο ταγάρι του κρέας, μια πίτα
και κρασί και τα έτρωγαν στο γλέντι. Έστρωναν μεγάλα τραπέζια και ξεκίναγαν το φαγοπότι με άφθονο κρασί και χορό. Το γλέντι κρατούσε μέχρι τη Δευτέρα. Τρεις μέρες έτρωγαν και γλεντούσαν. Οι γάμοι γίνονταν πάντα Κυριακή μεσημέρι. Τους έκαναν συνήθως Αύγουστο, μετά της Παναγίας, γιατί αυτό το χρονικό διάστημα δεν είχαν πολλές δουλειές στα χωράφια και είχαν στερφέψει τα πρόβατα. Από το πρωί έστελνε ο γαμπρός κομπανία με τους καλύτερους οργανοπαίχτες να πάρουν τον κουμπάρο με τα σκέρι του και όλοι μαζί πήγαιναν να πάρουν την ύφη από το σπίτι της για την εκκλησία τραγουδώντας. Μετά το γάμο πηγαίνανε στο σπίτι του γαμπρού. Εάν η νύφη ήταν από άλλο χωριό, πήγαινε στο σπίτι του γαμπρού καβάλα σε άλογο. Σταματούσε στο προάβλιο του σπιτιού και δεν κατέβαινε από το άλογο αν δεν της έταζε ο πεθερός. «Τάξε, πατέρα, τάξε, τάζω 5 αρνιά. Τάξε, πατέρα, τάξε, τάζω 10 λίρες». Δεν κατέβαινε η νύφη αν δεν ήταν ευχαριστημένη από το τάξιμο. Είναι αυτό που λέει η παροιμία μας, ότι πάρει η νύφη στην καβάλα. Αφού κατέβαινε η νύφη, την καλωσόριζε η πεθερά, την πήγαινε μπροστά στο νυφοστόλι και κρατώντας μία βεργούλα, της τραγουδούσε αστειευόμενη το παρακάτω τραγουδάκι. «Να αγαπάς την πεθερά σου, μη σου σπάσει τα πλευρά σου. Να αγαπάς τον πεθερό σου, μη σου σπάσει το πλευρό σου». Στη συνέχεια η πεθερά πρόσφερε στην νύφη μέλι και της έδινε να κρατήσει η αγκαλιά ένα μικρό αγοράκι για να είναι το πρώτο τους παιδί σερνικό. Τα κορίτσια εκείνα τα χρόνια έρχονταν σε δεύτερη μοίρα. Ακολουθούσε γλέντι τρικούβερτο και σύρονταν τα πατώματα από το τσάμικο και από το καλαματιανό. Τη Δευτέρα το μεσημέρι έπρεπε να δείξουν στα πεθερικά και στους συγγενείς την τιμή της νύφης. Εάν η νύφη δεν είχε βρεθεί εντάξει, έδιωχναν την νύφη καβάλα σε γάιδαρο με τα βρικιά της πίσω στο πατρικό της. Στην περίπτωση που όλα πήγαιναν καλά, η πεθερά τους έστρωνε το τραπέζι με όλα τα καλούδια και η νύφη άνοιγε τα μπαούλα όπου είχε βάλει τις φορεσιές και τα ψηλικά της και άρχισε να τα δείχνει στα πεθερικά και στους στενούς συγγενείς του γαμπρού. Τα γέλια, η χαρά και τα χωρατά έπεφταν βροχή. Απόψε κάναμε ένα μακρύ ταξίδι στα μονοπάτια των προγόνων μας, μέσα από μαρτυρίες, βίντεο και φωτογραφίες. Η κάθε μια από τις φωτογραφίες που συγκεντρώθηκαν έχει τη δική της ιστορία και δημιουργεί τη δική της ξεχωριστή συγκίνηση. Όπως αυτή που βλέπουμε στην οθόνη, της οικογένειας του Αναστάση του Στάικου, του Μπαρμπατάση, που φαίνεται μία συνηθισμένη οικογενειακή φωτογραφία. Όμως αν την προσέξετε καλύτερα, θα παρατηρήσετε ότι μπροστά από τα πόδια των παιδιών υπάρχουν κλαριά από πεύκα. Ήταν ένα τρίκ του φωτογράφου για να καλύψει τα πόδια των μεγαλύτερων παιδιών, μια που δεν είχαν παπούτσια για να φορέσουν και ήταν ξυπόλυτα. Απόψε διαβήκαμε κι εμείς στη γέφυρα, μέσα από τα βιώματα, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις των Μαγκατσιωτών. Τα έθιμα και οι παραδόσεις θα πρέπει να αποτελούν τους κρίκους που συνδέουν τους σημερινούς νέους με τους προγόνους τους. Αν και σήμερα η ζωή έχει αλλάξει πολύ, τα παιδιά μας, οι νέοι μας, με την όποια καταγωγή τους, ερμιονίτικοι ή βαλτετσιώτικοι, δεν ξεχνούν τις παραδόσεις που κληρονόμησαν από τους παππούδες τους. Σμίγουν, διασκεδάζουν, σπουδάζουν μαζί και σήμερα θα μας παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από τους δύο τόπους φορώντας παραδοσιακές φορεσιές. Ας τους απολαύσουμε. Thank you.
μετά από τέτοιους χορούς θα συνεχίσουμε με κλαρίνο με τον Δημήτρη Γεωργίου Μπουρίκα. Thank you.
Τελειώσατε. Ατμόσφαιρα Βαλτετσίου. Μετά τον υπέροχο Δημήτρη Μπουρίκα που τον συνόδευσαν ο Χρήστος Ανδρουτσόπουλος και ο Γιάννης Παλιβός, να τους χειροκροτήσουμε. Σε αυτή την ατμόσφαιρα της Λεβεδιάς νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να διαβάσουμε το μήνυμα του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Βαλτετσίου, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας, αλλά με επιστολή του εκφράζει την ιδιαίτερη τιμή που αισθάνεται ως πρώτος πολίτης του Βαλτετσίου, αλλά και των συμπολιτών του, για τη σημερινή εκδήλωση αφιερωμένη στους Βαλτετσιώτες, προγόνους τους, και τελειώνει με το παρακάτω μήνυμα. Το διαβάζω όπως το έχει γράψει. Περισσότερο σήμερα από κάθε άλλη φορά, εμείς οι Έλληνες έχουμε ανάγκη να ξαναθυμηθούμε την ιστορία μας και με αυτήν οδηγώ να αφυπνιστούμε και να αγωνιστούμε για την αναγέννηση και ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Με τιμή, Παναγιώτης Τσούκας, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Βαλτετσίου. Η εκδήλωσή μας όμως δεν τελείωσε. Θα δώσουμε λίγο χρόνο στα παιδιά να αλλάξουν ενδυμασίες και να χορέψουν δύο χορούς που συνηθίζονται στην Ερμιόνια, ένα χασάπικο και ένα χασαποσέρβικο. Μέχρι τότε, ως Διοικητικό Συμβούλιο του Ερμηνικού Συνδέσμου, ευχαριστούμε το Δήμο Ερμιονίδας και φυσικά τον Δήμαρχο κ. Σφυρί, αλλά ιδιαίτερα την Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Παιδείας, την κυρία Κέλλη Μίτσου, για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης και την άψογη συνεργασία που είχαμε. Επίσης ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Δάγκλη, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης, και τον Κοινοτικό Σύμβουλο κύριο Γιώργο Τσεγγί για τη βοήθεια του στην προετοιμασία της εκδήλωσης. Το χορευτικό του Δήμου Ερμιονίδας για τη διάθεση των ενδυμασιών του χορευτικού, καθώς και τις εθελόντριες κυρίες του Δήμου Ερμιονίδας που θα παραλάβουν αύριο τις φορεσιές και θα τις καθαρίσουν με ειδικά υλικά για να τις ετοιμάσουν και πάλι για χρήση. Ευχαριστούμε πολύ τους πολλούς δεκάδες θα έλεγα χορηγούς, αγαπητούς φίλους και συμπατριώτες, κυρίως με ρίζες από το Βαλτέτσι, που παρά τη δύσκολη εποχή που βιώνουμε μας βοήθησαν οικονομικά για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της εκδήλωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ και πρέπει να τονίσουμε ότι χωρίς τη βοήθεια σας δεν θα μπορούσαμε σήμερα να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε τον κύριο Ιωσήφ Γανώση για τη διάθεση και τοποθέτηση μεγάλου αριθμού καθισμάτων. Να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τον κύριο Δημήτρη Κόντο για τη σχεδίαση του σκίτσου με τους μεγάλους συμβολισμούς που βλέπετε πίσω. Μπράβο. Στην αφίσα, το οποίο φιλοτέξε και την πρόσκληση και την αφίσα της εκδήλωσης, καθώς και για την προσφορά των φυτών. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια και ευχαριστώ στα παιδιά που χόρεψαν τους λεβέντικους χορούς και αυτούς που θα χορέψουν σε λίγο. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι τα παιδιά αυτά δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη χορευτική ομάδα. Είναι παιδιά που αγαπούν το χορό, είναι φίλοι, μία παρέα από το σχολείο, αγαπημένοι φίλοι, με ρίζες βαλτετσιώτικες και ερμιονίτικες, που συγκροτήθηκε αυτή η ομάδα ειδικά για τη σημερινή βραδιά. Δηλαδή αυτά τα παιδιά ήθελαν να χορέψουν μόνο σήμερα αυτούς τους χορούς. Και το τονίζω ιδιαίτερα. Τα οποία παιδιά, ένα μήνα τώρα ο χοροδιδάσκαλος Κωστής Κούρτης, με κόπο και μεράκι, τα προετοίμασε για να παρουσιάσουν αυτό το θέαμα. Φυσικά θα επαναλάβω το μπράβο στον Δημήτρη Μπουρίκα, αυτό το παιδί θαύμα της μουσικής, που μας συγκλώνησε με το κλαρίνο του. Και δεν θα ξεχάσουμε τον μικρό Αργύρη, το γιο του Δημήτρη Κόντου και τον μικρό Παναγιώτη, το γιο του Βασίλη Δημαράκη για την απαγγελία. Τέλος, πολλά ευχαριστώ και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Ελένη Βλάση Δημαράκη, την ομιλήτρια, την πρωταγωνίστρια της βραδιάς, που δύο χρόνια τώρα με πολύ όρεξη, επιμονή, υπομονή, προετοίμασε την εξαιρετική ομιλία της. Ελένη, συγχαρητήρια και εγώ προσωπικά σε ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία.
Τέλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε όλους εσάς που μας τιμήσατε και παρευρεθήκατε σήμερα εδώ να ξαναζήσουμε αυτό το ταξίδι και την προσπάθεια των προγόνων μας και των Βαλτετσιωδών αλλά και των Ερμιονιτών να ζήσουν αρμονικά μαζί, να ενώσουν τα ήθη και τα έθιμά τους και να δημιουργήσουν τη σημερινή Ερμιόνη. Να δημιουργήσουν δηλαδή γέφυρα και να μην χτίσουν τοίχο. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα της σημερινής βραδιάς. Να χτίζουμε στη ζωή γέφυρες και όχι τοίχους. Ας απολαύσουμε τώρα τα παιδιά στο Χασάπικο και στο Χασαποσέρβικο. Ελπίζω να είναι έτοιμοι. Και δεν ξέρω, ο κύριος Δημαράκης έχει εκφράσει την επιθυμία να πει δύο λόγια. Ενώ και δεν σε βλέπω. Ισχύει. Μετά το χορευτικό. Τώρα, έλα τώρα. Με επιτρέψετε να σταθώ πολύ σύντομα σε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ο τρόπος που μίλαγαν οι Βαλτετσιώτες, οι Αρκάδες, μου είχε κάνει εντύπωση για τη γιαγιά μου, τη Βαλτετσιώτησα τη Βασίλο, η οποία χρησιμοποιούσε ρηματικούς τύπους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, όπως παράδειγμα το ρήμα έδωκα, να λύσουσι, να κάνουν. Και όπως λένε και γλωσσολόγοι, σύγχρονοι γλωσσολόγοι, οι αρχαίοι Έλληνες, ή μάλλον οι Αρκάδες, μιλούσαν πιο κοντά στην προφορά των αρχαίων Ελλήνων. Και θα έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα να διερευνηθεί. Ένα άλλο θέμα που μου έχει κάνει εντύπωση, που ενδεχομένως οι Ερμιονίτες εδώ να μην το καταλάβαιναν τόσο πολύ, είναι τα τραγούδια τους από ό,τι ακούσατε, από ό,τι μας είπε και η Ελένη, και οι ιστορίες τους γύριζαν γύρω από τη μάχη του Βαλτετσίου. Βέβαια, εντάξει, ήταν ο τόπος που έγινε για αυτή η μάχη, αλλά ήταν και μια ηθική σημασίας μάχη για τους Βαλτετσιώτες, γιατί ήταν για πρώτη φορά το 1821 που ιτήθηκε ο τουρκικός στρατός.